Αλλά αυτή ήταν η δρυμία κριτική. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έπαιρνε θέση. Θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω. Και όχι ότι θα προκαλούσε εκλογές. Όχι. Βλάπτοντας πιθανόν την οικονομία ή οτιδήποτε. Ο Καραμαλής ουδέποτε το 2000, γιατί σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά που εξελέγει η δεύτερη θητεία του Κωστή του Στεφανόπουλου ήταν το 2000. Το 2000 λοιπόν ο Καραμαλής ουδέποτε είπε θα προκαλέσω εκλογές και μετά θα ψηφίσω τον Στεφανόπουλο. Αυτό για το οποίο εγκαλούνταν, κατηγορούνταν από το Πασόκ ο κύριος Καραμαλής ήταν ότι δεν έλεγε τι θα κάνει. Το Πασόκ δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν λέει τι θα κάνει. Έχει πει και μάλιστα έγκαιρα, ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός και να ξέρει και όλος ο πολιτικός κόσμος τι ακριβώς κάνουμε. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να ισχυριστεί όπως και ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι παιχνίδι με τους θεσμούς, το κάνει μεν, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτή τη θεωρία και είμαι διατεθειμένος να σας τις δώσω. Απλώς σε αυτήν την φάση υπενθυμίζω ότι ήταν δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Το 2000 ο κύριος Καραμαλής κρατούσε για τον εαυτό του και έλεγε όταν έρθει η ώρα θα σας πω. Τότε λοιπόν το Πασόκ έλεγε ότι έχουμε μπροστά μας μια σειρά από εκκρεμότητες και καλό είναι να πάρει θέση. Αλλά το Πασόκ δεν κατηγορείται γιατί δεν πήρε θέση. Το Πασόκ κατηγορείται επειδή πήρε θέση. Και είπε πολλούς μήνες πριν, για να μην ευνηδιαστεί κανένας, αυτό σημαίνει υπευθυνότητα ενός κόμματος, να λες πολλούς μήνες πριν ότι εγώ τον Κάρολο τον Παπούλια που είναι σπλάχνο μου, διότι πολιτικά είναι σπλάχνο του Πασόκ. Είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα τον ψηφίσω, αλλά η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο και θέλω να διασώσω τη χώρα. Θα προκαλέσω εκλογές και μετά θα κρατήσω, αν μου επιτρέπετε αυτό το διασώσω. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι η γάμη, οι μήνες του μέλητος για τις κυβερνήσεις, ειδικά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης, δεν κρατάνε πολύ. Είτε πρόκειται για τους σοσιαλιστές, είτε για τους συντηρητικούς. Παντού υπάρχει βάσανος της πραγματικότητας. Και η αντιπολίτευση, κύριε Καστανίδη, σας κατηγορεί για ασάφεια. Η αντιπολίτευση. Συγγνώμη. Σας κατηγορεί ότι από τη θέση της αντιπολίτευσης γενικολογείτε, έχετε ασάφεια με την ευκολία της αντιπολίτευσης. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Και ότι κάποια στιγμή θα κληθείτε να πληρώσετε το κόστος. Δηλαδή να πείτε σε αυτούς τους ανέργους, τους οποίους συνεχώς αναδεικνύετε, ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να σας βρω δουλειά. Μάλιστα. Στη γενιά των 500 και 600 ευρώ, ότι θα σας δώσω κάτι παραπάνω από αυτό το χαρτζιλίκι που παίρνετε. Μάλιστα. Ότι θα φτιάξω ανάπτυξη. Ωραία. Εάν δεν τα καταφέρετε, όπως έτσι πανθόμουν, όλοι το λένε ότι η οικονομία είναι χάλια. Μετά τι θα πείτε στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, σας απαντώ αμέσως και στα δύο. Πρώτον, το Πασόκ δεν θα έχει, εφόσον ο λαός το θελήσει στις 4 Οκτωβρίου και σχηματίσει το Πασόκ κυβέρνηση, το Πασόκ δεν θα έχει καμία περίοδο χάριτος. Το Πασόκ δεν έρχεται από τον ουρανό. Είναι ένα κόμμα που έχει μια πολυκύμαντη ιστορία. Και παρελθόν. Είναι ένα κόμμα που, βεβαίως, αν έχει ιστορία, έχει παρελθόν. Είναι ένα κόμμα το οποίο προσέφερε πολλά στον τόπο και άλλαξε κυριολεκτικά τη μοίρα της χώρας. Είναι ένα κόμμα που έχει κάνει και λάθη. Και αυτά τα λάθη τα πλήρωσε στην εκλογική αναμέτρηση του 4 και του 7. Είναι ένα κόμμα που όμως σκέφτηκε πολύ σοβαρά. Έμειναν τα στελέχη του μπροστά στον καθρέφτη και έλεγαν τι μας βαραίνει που πρέπει να τα αλλάξουμε. Σκεφτήκαμε. Αποφασίσαμε διαφορετικά πράγματα. Και έτσι ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, όταν ενδεχομένως, όπως φαίνεται, το Πασόκ σχηματίσει κυβέρνηση, ο λαός δεν θα μας δώσει καμία περίοδο χάριτος. Όπως ο λαός δεν θα συγχωρήσει η επανάληψη λαθών του παρελθόντος. Κανένα. Άρα λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και άλοθοι για το Πασόκ. Τελεία. Δεύτερον, επειδή ακούω αυτήν την μεγίστη ανοησία από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι το Πασόκ δεν λέει κάτι συγκεκριμένο, απευθύνω σε εσάς κύριε Μπλιάτκα άμεση πρόκληση. Ρωτήστε με τι συγκεκριμένο θέλετε να πάρετε συγκεκριμένη απάντηση. Πείτε μου τι θέλετε. Για τους ανέργους. Ναι, αυτό χθεσικό σλογάντι. Θέλετε τώρα για τους ανέργους. Να αρχίσω από κάτι άλλο. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν άνοιξε βέβαια την τελευταία πενταετία. Υπάρχει από τις αρχές δεκαετίας του 90. Είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ήταν πολύ πιο κοντά από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σιμίτη στον νεοφιλελευθερισμό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη του 90-93, έτσι δεν είναι. Και έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το τι κρατικοποιείτε, για το τι ιδιωτικοποιείτε, τι μετοχοποιείτε, θυμάστε την έκφραση, τι μένει στα χέρια του στρατηγικού ελέγχου του κράτους και τι περνάει στους ιδιώτες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πραγματικότητες. Την πραγματικότητα του ΟΤΕ και την πραγματικότητα της Ολυμπιακής. Και εδώ πρέπει να αποσαφινιστεί τι μέλη γενέστε, διότι πραγματικά αυτοί οι δύο τομείς αντιλαμβάνεστε ότι έχουν τεράστια σημασία για τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Και για την οικονομία και για την Ελλάδα. Υπάρχει μια θέση που την έχει διατυπώσει από πολύ καιρό το Πασόκ, την επανέλαβε με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο Γιώργος Παπανδρέου. Ίσχυε και όσο ήμασταν κυβέρνηση.
μερικές εταιρείες στρατηγικής σημασίας που έχουν σχέση με κρίσιμη σημασίας δίκτυα δεν μπορούν να περάσουν στον έλεγχο του ιδιώτη. Παραδείγματος χάρη το νερό, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να το διαχειρίζεται ιδιώτης. Οι τηλεπικοινωνίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία ακόμη και για την εθνική άμυνα δεν μπορούν να ελέγχονται από ιδιώτη. Ως εκ τούτου λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κρατούσε και ως κυβέρνηση μια γραμμή αμήνης, είπε ότι θέλω να ελέγχω το 33% των μετοχών του ΟΤΕ, διότι έτσι μια δεσμεύουσα μειοψηφία καθορίζει την πολιτική του οργανισμού, δεσμεύουσα μειοψηφία κρατική. Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, αν άγγιξε το αυτί του πολίτη η προοπτική ιδιωτικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων και όλα αυτά, είναι ακριβώς γιατί στα χέρια του κράτους έγιναν σπατάλες, έγιναν κακοδιοικείς. Γιατί έγινε μόδα παγκοσμίως η ιδιωτικοποίηση. Θα σας πω. Ένα λεπτό λίγο. Ακόμα και στη ρητορική των κυβερνήσεων Σιμίτη υπήρχε αυτό με τον κύριο Παπαντονίου. Λοιπόν, ακούστε με λίγο τώρα κάτι όμως. Να συνεννοηθούμε ένα πράγμα. Να συνεννοηθούμε. Ο ΟΤΕ ήταν η ναυαρχίδα των ελληνικών δημοσίων επιχειρήσεων. Δεν είχε ποτέ έλλειμμα, είχε τεράστια κέρδη. Τεράστια κέρδη. Όπως και η ΔΕΗ. ΔΕΗ και ΟΤΕ διακινδύνευσαν στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η ναυαρχίδα λοιπόν αυτή, κατά την άποψή μου, που αποτελεί στρατηγική σημασία οργανισμό και φορέα, εξακολουθεί για αυτήν την ναυαρχίδα να ισχύει η άποψη, θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή ελέγχουσα μειοψηφία. Μια δηλαδή μειοψηφία που μπορεί να καθορίζει και να επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Άρα θα υπάρξει διαπραγμάτευση με το μέτοχο για το 5% που δόθηκε στην Deutsche Telekom και επαναπόκτησή της. Αυτή είναι μια σαφής θέση. Θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση. Και με τον κύριο Βιανόπουλο, με την Ολυμπιακή. Η Ολυμπιακή είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχουμε πει και εκεί ότι χρειάζεται ένας εθνικός αερομεταφορέας, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στα χέρια ιδιώτη. Ένας εθνικός αερομεταφορέας πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζει την εθνική διάσταση του έργου. Εκεί λοιπόν υπάρχει επίσης θέμα συμμετοχής, κατά την άποψή μου, δημόσιων κεφαλαίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρείς από τον κύριο Βιανόπουλο την εταιρεία, αλλά θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης είχαμε πει ότι είναι καλό να υπάρχει μια μίξη κεφαλαίων. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε να βάλω μία τελεία. Να δούμε αυτό το θέμα της αποφάσεως. Μάλιστα σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις και γι' αυτό, για την νομική φόρμουλα, για τις ρυθμίσεις που αφορούν την απόσυρση των γιοταχή, που έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, το πάγωμα των πληστηριασμών της. Και επίσης η πληρωμή του ΦΠΑ. Να τα δούμε αυτά και στη συνέχεια θα περάσουμε στη συζήτηση, αφού προσθεθεί στο φιλόξενό μας πάνελ και ο κύριος Χατζηδάκης. Στο επίκεντρο και σήμερα η οικονομία, όπου στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε η Διπουργική Επιτροπή με τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομίας και ΠΕΧΟΔΕ να αναλύουν τις οικονομικές εξελίξεις εν όψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή και δηλωμένη η απόφαση βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσουμε σε τολμηρές αλλαγές και διαφορετικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα έχουν όφελος σε βάθος χρόνου. Σκληρή η κριτική του ΠΑΣΟΚ. Αύξησε δημόσιο χρέος σε 5 χρόνια όταν έχει πει η ίδια ότι θα μειώσει κρατικές σπατάλες κατά 10 δις το χρόνο. Όλα αυτά δεν μπορούν να συνιστούν υπευθυνότητα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει νομική φόρμουλα, το πιθανότερο νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ και να πάρει ανάσα η αγορά, η απόσυρση των γιοταχή, το πάγωμα των πληστηριασμών από τις τράπεζες για χρέη κάτω των 200.000 ευρώ, οι μετατάξεις και οι συνταξιοδοτήσεις 4.500 εργαζομένων στην Ολυμπιακή, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι αναθέσεις δημοσίων έργων, αυτοχρηματοδοτούμενα ΣΔΙΤ και η πληρωμή του ΦΠΑ σε δόσεις. Η ΔΙΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ανακοίνωσε ότι αναστέλει τους πληστηριασμούς πελατών της, επιχειρήσεις και ιδιώτες, εφαρμόζοντας την πρόσφατη συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομίας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηδάκη που ήρθε στο πάνελ μας και μάλιστα από τα εγγένεια, έτσι. Ναι, ήρθα κατευθείαν και γι' αυτό καθυστέρησα. Μάλιστα. Έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Καστανίδη να λέμε μετά τις. Να προσπαθούμε να πιάσουμε έτσι την άκρη του νήματος σε μια πολυσύνθετη πολιτική συγκυρία, έτσι δεν είναι. Και τη Νέα Δημοκρατία, υποθέτω επαξίως. Αυτό δεν μπορώ να σας το. Ευχαρίστως να μου αναθέσετε το ρόλο της εκπροσώπησης όλου του πολιτικού συστήματος. Θα περάσουμε. Έχουμε πει ορισμένα πράγματα για τα οποία υπήρξατε και πρωταγωνιστής θέσεις και εξελίξεις από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, όπως είναι η Ολυμπιακή. Αλλά πριν φτάσω σε αυτό, θέλω να σας θέσω έτσι ένα ερώτημα του κοινού νου, κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Ακούσαμε χθες τον κύριο Σουφλιά να λέει ότι μερικές φορές χρειάζεται μια παράταξη να αποδεικνύει ότι ταυτίζεται το ενδιαφέρον της, το συμφέρον της με το εθνικό. Και αυτό ήταν η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Την ίδια ώρα
παρατηρώντας, δεν χρειάζεται να είσαι 500 χρόνια πολιτικός συντάκτης. Ήταν και ένα μήνυμα προς αυτούς οι οποίοι έλεγαν ήταν εθνικό εγκληματικό ή, εν πάση περιπτώσει, κομματικό εγκληματικό να πάμε στις κάλπες. Και ήταν αρκετά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που προσπάθησαν με κάποιους τρόπους, άλλους τους μάθαμε, άλλους τους ψιλοϋποψιαστήκαμε, να αποτρέψουν τον Πρωθυπουργό από αυτή την απόφαση. Δεν βλέπετε ότι αυτό το πράγμα έτσι διχάζει κατά κάποιον τρόπο έτσι το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας? Πράγματι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις κρύψουμε. Ναι, αλλά αν η μία απόφαση είναι εθνικό συμφέρον, η άλλη τι είναι? Θα έλεγα ότι ήταν και αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Καμιά φορά οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν και με μία ένταση. Και θεωρώ ότι ο κ. Σουκλιάς αναφέρθηκε περισσότερο στην ένταση κάποιων διαφορετικών απόψεων, όχι σε αυτές καθ' αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο κύβος ερήφθη αυτή την ώρα. Ο Πρωθυπουργός πήρε μια απόφαση. Μπορεί κανείς να πει πολλά για αυτή την απόφαση. Ένα πράγμα δεν μπορεί να πει, ότι δείχνει άνθρωπο που είναι γαντζωμένο στην καρέκλα του. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Είναι μια απόφαση με την οποία θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να δοθεί μια νοπή εντολή, έτσι ώστε η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για τον τόπο. Και εμείς έχουμε πει ότι αν είμαστε εμείς, όπως πιστεύουμε, η κυβέρνηση εκείνη που θα προκύψει από τις κάλπες, θα ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος, έχουν γίνει βήματα σε κρίσιμους τομείς, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο ασφαλιστικός νόμος, οι παρεμβάσεις που έγιναν σε θέματα όπως ο ΟΤΕ, η Ολυμπιακή που είχα την τιμή να χειριστώ, οι εξελίξεις με τους διεθνείς ενεργειακούς αγωγούς. Ωστόσο, χρειάζονται να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο αποφασιστικά βήματα, λόγω και της διεθνούς κρίσεως, και θεωρούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό το δρόμο που σας είπα, το δύσκολο δρόμο, το δρόμο της ευθύνης, το δρόμο της Ευρώπης ή το δρόμο των πολιτικών Άγιων Βασίλειδων, που λέω εγώ, δηλαδή των εύκολων λύσεων που τις δοκιμάσαμε και άλλες φορές στην ιστορία μας και δεν οδήγησαν πουθενά. Οι πρώτες αντιδράσεις, έτσι όπως τις ακούσαμε και από στελέχη και άλλων κομμάτων και συναδέλφους δημοσιογράφους αναλυτές για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός την ημέρα που ανακοίνωσε ότι ζητά νοπή εντολή, ήταν ένα δυσυπόστατο πράγμα. Στο πρώτο, δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς ότι πράγματι πήρε μια απόφαση να μην σύρεται η χώρα για 5 μήνες. Το άλλο όμως είναι ότι ζήτησε να γίνουν πράγματα, συστράτευση, νέα πνοή για πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνει εδώ και 5 χρόνια. Διότι το φορολογικό πρόβλημα το γνώριζε καλύτερα από όλους το 2004. Έτσι. Μόλις το ίδιο και για τις μεταρρυθμίσεις, το ίδιο και για την ανεργία κτλ. Εκεί πολλοί κόσμος κράτησε αποστάσεις. Λέει, γιατί μετά από 5 χρόνια μας λες για στόχους? Δεν θα έπρεπε αυτά να τα έχεις κατά κάποιον τρόπο επιλύσει? Κύριε Μπλιάτσα, συμφωνείτε με αυτή την κριτική που γίνεται? Θα σας πω. Δεν πρέπει να την περάσουμε αβασάνιστα αυτή την κριτική. Θα σας πω καταρχήν πως μόλις πρότινος αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα βήματα που πήραμε και θα είναι, νομίζω, ανιαρό να αρχίσω πάλι να λέω ασφαλιστικός νόμος, μεταρρύθμιση εκπαιδευτική, ολυμπιακή κτλ. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Δηλαδή, σήμερα με τη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση, το έλλειμμα της χώρας είναι μικρότερο από το έλλειμμα που παραλάβαμε. Είναι 5% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, όταν ήταν 8% αυτό το οποίο παραλάβαμε. Η ανεργία είναι μικρότερη μέσα στην κρίση από την ανεργία που παραλάβαμε. Είναι 8,5-9, την παραλάβαμε 11,5. Το ΠΑΣΟΚ μας κάνει κριτική για το χρέος όταν το ίδιο τριπλασίασε στα χρόνια που ήταν το χρέος. Η χώρα έχει κάνει βήματα μπροστά. Ο μέσος μισθός δεν έχει φτάσει στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ήταν όμως 76-77% και έχει φτάσει στο 86% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι, κάνοντας αν θέλετε και την αυτοκριτική μας, ότι έπρεπε να κάνουμε περισσότερα, ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερα, όχι όμως προς την κατεύθυνση αυτών που μας κάνουν κριτική. Θα δυσκολευτεί όμως ο πολίτης. Που λένε απλά και μόνο μοιράστε λεφτά χωρίς τομές. Δεν θα δυσκολευτεί όμως ο πολίτης να παρακολουθήσει αυτή την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται? Εγώ τη σέβομαι. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι ακούμε ότι έχουμε ετούμενα 3 πράγματα τα οποία ήταν από τις πρώτες παρεμβάσεις που ακούσαμε το 2004. Έχουμε κάνει μια επιλογή. Και η επιλογή αυτή είναι μια επιλογή ευθύνης και αλήθειας. Αυτοκριτική μας, παρουσίαση του έργου μας, που είναι σημαντικό και θα το τονίσουμε στην προεκλογική περίοδο, και ξεκάθαρες λύσεις από εδώ και πέρα. Θέλουμε να κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες, να πάρουν ήδη ξεκάθαρα τις ευθύνες τους, και ακριβώς επειδή κάνουμε αυτή την πρωτότυπη ίσως για τα ελληνικά δεδομένα καμπάνια, θεωρούμε ότι στο τέλος θα είναι θετικό το αποτέλεσμα για μας. Κύριε Κασταρίδη, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, πέρα από το προφανές. Ναι, παρακαλώ, αν έχετε μια άποψη. Κοιτάξτε.
επειδή ακούω τη Νέα Δημοκρατία και δεν μιλώ αυτή την ώρα μόνο για τον κύριο Χατζηδάκη, ξεκινώ από τον Πρωθυπουργό, να χειρίζονται τις έννοιες ευθύνη, αλήθεια και το καθεξής. Η απόλυτη βεβαιότητα την οποία έχει ο ελληνικός λαός, και εγώ νομίζω θα προσθέσω τη δική μου πινελιά με ορισμένα απλούς αριθμούς και απλές αλήθειες, είναι ότι ούτε ευθύνη υπήρξε στη διαχείριση των μεγάλων δημοσίων υποθέσεων, αλλά ούτε και αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Καραμαλής επικαλέστηκε την ανάγκη να υπάρξουν διαρθρωτικές μεταβολές στο διάγγελμά του πριν από λίγες μέρες, όταν εξήγησε γιατί κάνει εκλογές στις 4 Οκτωβρίου. Επικαλέστηκε την ανάγκη να μειωθεί η δημόσια δαπάνη. Και επικαλέστηκε γενικά ότι πρέπει να συστρατευτεί ο ελληνικός λαός. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει στη συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη είναι, αφού βρίσκεται στον έκτο χρόνο της διακυβέρνησής του, τι τον εμπόδισε να τα κάνει αυτά μέχρι τώρα. Το δεύτερο. Η Νέα Δημοκρατία, θα σας πω μερικά απλά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία προϋπολόγησε για το 2009, ολόκληρο το 2009, να δανειστεί η χώρα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χώρα δανείστηκε 54 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο. Επαναλαμβάνω, προϋπολόγησε ο κύριος Παπαθανασίου στις αρχές του έτους ότι η χώρα θα δανειστεί 42 δισεκατομμύρια για όλο το χρόνο. Και λέτε έφτασε 54. Και έφτασε 54 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει την εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών να δανείζεται η χώρα για το 2010. Και είμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του 2009. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για να μιλήσω για την ασφαλιστική ενοποίηση, και αυτό είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στον ΟΠΑΔ, στο Ταμείο Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, επί 2 χρόνια το σύνολο αυτών που υπέβαλαν έτσι συνταξιοδότηση δεν έχει πάρει το εφάπαξ. Η άμεση ανάγκη που έχουν 4-5 μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία αυτή την ώρα, η άμεση ανάγκη σε ρευστότητα είναι 4 δισεκατομμύρια. Αυτά όλα είναι χρεοκοπίες. Θα μπορούσα να αναφέρω μια σειρά από άλλα παραδείγματα. Νομίζω αρκούν για να μας δώσει μια απάντηση ο κ. Χατζηδάκης, αν πράγματι τώρα αυτά συνιστούν αποτυχία. Μισό λεπτό. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέω, το τονίζω αυτό. Αυτά τα λέω παραδειγματικά. Δεν τα λέω ως το άπαν της πολιτικής μας συζήτησης. Θέλω όμως να τελειώσω με μια φράση. Ξέρω τις απόψεις του κ. Χατζηδάκη και ξέρω και τις απόψεις της κυβέρνησης για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος. Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσεις την κρίση και στη χώρα μας. Η μία στρατηγική είναι η στρατηγική που επέλεξε ο κ. Καραμαλής και είναι συντηρητική. Η στρατηγική αυτή λέει: θέλω να αντιμετωπίσω το χρέος και το έλλειμμα. Για να αντιμετωπίσω το χρέος και το έλλειμμα και ό,τι μου έχει έρθει από την εσωτερική και τη διεθνή κρίση, ζητάω μείωση της δημόσιας δαπάνης. Το είπε. Θα κάνω μείωση της δημόσιας δαπάνης, μείωση των επενδύσεων, ζητώ σφίξιμο του ζωναριού από τους Έλληνες. Δεν δίνω ουσιαστικά αυξήσεις πουθενά. Περιορίζω γενικά το εισόδημα, περιορίζω την κατανάλωση. Αυτό λέει η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Ο αντίποδας, και δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, λέει, και δεν θα μιλήσω για την παραδοσιακή και ενσιανή άποψη την οποία έχει και το Πασόκ, είναι ότι σε περιόδους ύφεσης, γιατί η χώρα μας είναι σε ύφεση, είναι με μείον 0,2% ανάπτυξη. Για να καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός, καταλαβαίνει ότι όταν έχεις υπανάπτυξη, ύφεση, όταν έχεις δηλαδή μείον 0,2, στοιχεία της κυβέρνησης, όχι δικά μου, όταν έχεις, σημαίνει ότι έχεις μείωση, σμίκρινση. Άρα η πρόταση συνοπτικά ποια είναι? Σας παρακαλώ. Έχεις σμίκρινση, για να το καταλάβουμε. Όχι εμείς οι συζητούντες, όλοι μας ακούν. Έχεις σμίκρινση της οικονομικής δραστηριότητας. Σμίκρινση της οικονομικής δραστηριότητας σημαίνει σμίκρινση των φορολογικών εσόδων. Άρα όταν μικραίνουν τα φορολογικά έσοδα, δεν μπορείς να καλύψεις ούτε ένα τμήμα του ελλείμματος ούτε του δημόσιου χρέους. Τι πρέπει να κάνεις? Σε περιόδους ύφεσης πρέπει να ενισχύσεις τη δημόσια δαπάνη. Θα πρέπει να ενισχύσεις τις δημόσιες επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις, γύρω από τις δημόσιες επενδύσεις θα κινηθούν κρίσιμοι κλάδοι της οικονομίας και θα κρατηθεί υψηλό το ποσοστό της εργασίας. Μην το θεωρήσετε διακοπή. Κάποιος θα σας ρωτήσει από πού. Θα σας πω τώρα αμέσως. Καλά είναι αυτά. Από πού? Ενίσχυση του μικρού εισοδήματος και του μεσαίου εισοδήματος, διότι αν ο καταναλωτής και ο νοικοκυριός δεν έχει χρήματα να τα ρίξει στην αγορά, πώς θα κινηθεί η αγορά αυτή, η έρμη, για να υπάρξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Το ερώτημα λοιπόν το οποίο μας παίρνει, ωραία. Μας λέτε αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, ενίσχυση του εισοδήματος, ενίσχυση της κατανάλωσης. Για να αναθερμανθεί η οικονομία, πού θα τα βρείτε? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο Ομπάμα δαπάνησε 600 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την παιδεία. Προσέξτε, όχι συνολικά για την παιδεία, επιπλέον για την παιδεία. Άλλα 640 δισεκατομμύρια για την καινοτομία και για την ασφάλιση. Και είπε ότι
στο τέλος της θητείας μου θα κάνω δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Το έλλειμμα αυτήν την ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου πείτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ίδια με την Ελλάδα, όχι. Ούτε ίδιες οικονομίες. Είναι 2-3 δολάρια. Εγώ λοιπόν λέω, πού θα βρουν τα χρήματα. Ο συγχωρεμένος ο Βαρθολομαίος, να αναθεωρήσουμε τα όσα οφείλουν οι τράπεζες. Ο συγχωρεμένος ο Βαρθολομαίος, φίλος του Καραμαλή ήταν, όχι δικός μου. Εδήλωσε το 2005 στο ασφαλιστικό των τραπεζών ότι 4 τράπεζες με τη μείωση των εισφορών τους στην ένταξη των ταμείων στα ΙΚΑ, στο ΙΚΑ, γλιτώνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ, κερδίζουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ξαναδούμε την φορολογία σε επίπεδο φυσικών προσώπων για τα διανεμόμενα κέρδη. Να φορολογήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τις υπεραξίες από τις βραχυχρόνιες συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Στη Νέα Υόρκη του Μπους και στην Φραγκφούρτη της κυρίας Μέρκελ, οι βραχυχρόνιες συναλλαγές στο χρηματιστήριο, μια εβδομάδα δηλαδή, μπαίνω, βγαίνω στο χρηματιστήριο, φορολογούνται στην Ελλάδα. Μας έχετε κάνει μια μήνυ οικονομική ανάλυση στην Ελλάδα, για να απαντηθούν αυτά, Ελλάδα, κύριε Καστανίδη. Στην Ελλάδα δεν φορολογούνται. Βάλτε μια τελεία, λοιπόν, τουλάχιστον απαντηθούν δεν αυτά που θέσατε. Και επιτέλους, εάν χρειαστεί να πάμε και σε μια νέα διαπραγμάτευση για το έλλειμμα, γιατί δεν έκανε καμιά διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο Παπαθανασίου βρισκόταν σε δύσκολη θέση, δεν μπορούσε να κάνει διαπραγμάτευση. Δεν θα πάω το 2011. Θα πάω το 2013 ή το 2014 με ένα σοβαρό σχέδιο για να κοιτάξω ξανά τις δημοσιονομικές μου ισορροπίες. Λοιπόν, πάρουμε ένα. Αυτό το τι σας εμπόδισε. Προϋπολογίζετε 42 και έγιναν 54. Δεν ακούγεται καλά. Θα σας το πω. Πείτε μας. Καταρχήν θέλω να σας πω για το χρέος με τη σειρά που τα είπε ο κύριος Καστανίδης. Το χρέος αυτή την ώρα, ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως μετράται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurostat, είναι μικρότερο από αυτό που παραλάβαμε από το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είναι χρεοκοπία η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, μέσα σε αυτή την κρίση, ήταν δύο φορές χρεοκοπία αυτό που παραλάβαμε από το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, κύριε Καστανίδη, ότι όποια κυβέρνηση και να είναι, όταν παραλάβει το χρέος που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από εσάς, το χρέος δημιουργεί μόνο του καινούριο χρέος. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση των οικονομικών, ξέρει ότι για την αποπληρωμή των παλαιότερων χρεών το πρέπει να ξαναδανειστεί λοιπόν, όσα κάνατε εσείς. Τριπλασιάστηκε όσα χρόνια ήσασταν το χρέος, ενώ σε εμάς είναι και ελαφρά χαμηλότερο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ξαναλέω, σε σχέση με αυτό το οποίο παραλάβαμε. Και αυτή είναι η επίσημη μέτρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σε σχέση με την ύφεση. Πράγματι, στο δεύτερο τρίμηνο του 2009. Ήμασταν στο μείον 0,2. Όταν η Ευρωζώνη ήταν στο μείον 4,8 και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον 27 στο μείον 4,6. Χώρες άλλες όπως η Ισπανία, ας πούμε, είχαν φτάσει στο μείον 6-7% με σοσιαλιστική κυβέρνηση. Η Ελλάδα είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο και έχει πληγεί πολύ λιγότερο ναι, από την κρίση έχει ενεργία, σε σχέση με άλλες χώρες. Έχει παιδιά που πληρώνονται 600 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν προβλήματα. Σας είπα, πράγματι από την κρίση αυτή η ανεργία οθήθηκε προς τα πάνω. Ωστόσο, σας σημείωσα και προηγουμένως, είναι 2,5 μονάδες μικρότερη από την ανεργία που παραλάβαμε το 2004. Και γιατί είναι? Διότι έγιναν επενδύσεις οι οποίες βοηθήθηκαν χάρη στην πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που λειτουργήσε και στο επίπεδο της φορολογίας. Αν έρθεις να φορολογήσεις άκρητα όλες τις επιχειρήσεις, μικρότερες και μεγαλύτερες, θα φύγουν, διότι ισχύει το ρητό, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές και κάνουν πορτοκάλια, θα πάνε στη Βουλγαρία, θα πάνε στη Ρουμανία, που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος της ανθρώπινης εργασίας είναι πολύ μικρότερο. Ούτε τα έσοδα που λέει ο κύριος Καστανίδης θα εισπραχθούν, και άνεργοι άνθρωποι θα μείνουν στο δρόμο. Στο άλλο που έθεσε ο κύριος Καστανίδης, αν μου επιτρέπετε. Έκανε μια ανάλυση λέγοντας, αν τον μεταφράζω σωστά, ότι ήρθε η ώρα για δημόσιες επενδύσεις για να κυκλοφορήσει χρήμα στην αγορά, γιατί πλέον έχει στερέψει, οπότε δεν κινείται. Θα σας πω γι' αυτό αμέσως. Ήρθε η εποχή και έφερε παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το χρέος, ότι ο δανεισμός του κράτους αυτή τη χρονιά ήταν εμπροστοβαρής ακριβώς λόγω της κρίσεως και των αμφιβολιών. Τώρα το εμπροστοβαρής δεν το καταλαβαίνει ο πολίτης. Με την έννοια ότι έγινε στο πρώτο εξάμηνο και όχι στο σύνολο του έτους, για να φύγουν οι αμφιβολίες οι οποίες υπήρχαν σε σχέση με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, γιατί πράγματι έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρέους, δημόσιου χρέους, λόγω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Το έχει πει. Το έχει πει. Το έχει πει. Και ακριβώς αυτό το λόγο ήταν εμπροστοβαρής. Τώρα, σε ένα μέρος, οι πολιτικές που ακολουθήσαμε οδήγησαν σε ένα άνοιγμα ως προς το έλλειμμα, διότι ακολουθήσαμε, αλλά πολύ μετρημένα,
πολύ πιο μετρημένα από ό,τι λέει ο κ. Καστανίδης, μια πολιτική ενίσχυσης της ρευστότητας και των δημοσίων επενδύσεων. Το κάναμε και εμείς μέσω του ΤΕΜΜΕ, του Ταμείου Εγκυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, από το οποίο κατορθώσαμε μέσα σε πολύ λίγους μήνες να στηρίξουμε 50.000 επιχειρήσεις ελληνικές με δάνεια που πλησιάζουν αυτή την ώρα τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά προσέξτε να δείτε. Εάν αυτό το πράγμα το συνεχίσεις άκρητα και πεις δανείζομαι προκειμένου να υποτίθεται να ρίξω χρήμα στην αγορά, δεν θα έχεις μόνο πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει τα ελλείμματα, το δημόσιο χρέος κτλ. Θα έχεις πρόβλημα με τις χρηματαγορές, θα σταματήσουν να σε δανείζουν απ' έξω και θα γίνει με αυτόν τον τρόπο κραχ στην ελληνική οικονομία. Άρα, αν ψάξουμε κάπου την ελπίδα, κύριε Χατζηδάκη, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τη σκοπιά του πολιτική. Αυτή, από πού θα έρθει η ελπίδα? Αλλιώς δανείζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το ισχυρότερο κράτος αυτή την ώρα στον κόσμο οικονομικά, και αλλιώς μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα που έχει αυτό το χρέος βαριά κληρονομιά. Σας έλεγα σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, ζητάει την ψήφο τους κτλ. Και σας έλεγε με απλά λόγια. Ο πολίτης στον δρόμο. Κύριε Χατζηδάκη, αν βλέπετε από κάπου φως και ελπίδα, πού τη βλέπετε? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ δεν μπορώ να προσχωρήσω στη λογική της καταστροφολογίας και του μηδενισμού. Η χώρα έχει κάνει βήματα μπροστά. Ακριβώς επειδή έκανε βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια, τα οποία σας περιέγραψε, μπόρεσε και αντέχει καλύτερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες την κρίση. Και απλώς πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο της Ευρώπης και της κοινής λογικής. Αυτά που προτείνουμε εμείς δεν είναι πράγματα που γίνονται μόνο από κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Πολλές φορές είναι και πράγματα που γίνονται και από κεντροαριστερά κόμματα της Ευρώπης. Αντίθετα, αυτά και αυτά που λέει ο κύριος Καστανίδης δεν τα κάνουν μόνο τα σοσιαλιστικά κόμματα. Και ο κύριος Μπερλουσκόνη, κοιτάξτε, είδατε πώς φέρθηκε με την άλλη Ιτάλια. Εννοώ ότι υπάρχει πλέον μία. Την ιδιωτικοποίηση. Δεν την ιδιωτικοποίησε. Ναι, αλλά έχει κάνει. Όπως ιδιωτικοποιήσαμε και εμείς την Ολυμπιακή, που ήταν η τελευταία κρατική αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη. Λοιπόν, το ίδιο κάναμε. Εάν πάμε σε αυτές τις λογικές που μπορεί για κάποιους να ακούγονται ευχάριστες, δηλαδή δώστε χρήματα αφιδώς, το κράτος πράγματι τότε θα χρεοκοπήσει. Διότι τα χρήματα αυτά ή θα βρεθούν από φόρους, από τους ίδιους τους πολίτες, από κάπου βρίσκονται, στην περίπτωση αυτή οι ίδιοι πολίτες θα πληρώσουν το μάρμαρο, είτε θα βρεθούν από δάνεια, και εμείς ως κράτος είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπερδανεισμένοι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της οικονομίας. Έχω ένα πεντάλεπτο ακόμη να σας το πω από τώρα. Θα χρέος, απαντήσει. Χρέος και έχω Πασόκ, και εγώ ένα ερώτημα για τις εκλογές, αν μου επιτρέπετε. Χρέος το Πασόκ έχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο να μην μιλήσει στρογγυλά, ούτε να μιλήσει λαϊκίστικα. Να πει ξεκάθαρα τις θέσεις του, πολύ συγκεκριμένα, να δούμε από πού θα βρει τους πόρους, να δούμε πώς θα εφαρμόσει αυτή την πολιτική που λέει ότι θα εφαρμόσει σε γενικές γραμμές χωρίς να την εξειδικεύει. Με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ίδιο προϊόν, ερώτημα κύριε Καστανίδη, πώς θα κοστολογήσετε πολιτικές φιλολαϊκές, όπως τις ονομάζετε, ή παροχών, ή εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μπλιάτκα, δημοσίων επενδύσεων, να το πω. Στην συζήτηση που συμβαίνει, που οργανώνεται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει ενδιαφέρον όταν παρακολουθεί κανείς τον συνομιλητή του. Γενική είναι η παρατήρηση που κάνω. Σήμερα παρακολουθούμε ένας τον άλλον πάντως, λοιπόν, και δεν διακόπτω. Είναι γενική η παρατήρηση που κάνω. Όταν συνεπώς εγώ προηγουμένως κάνω απαρρύθμιση, και το λέω και σε εσάς, χωρίς μάλιστα καν να μου θέσετε το ερώτημα. 8 δισεκατομμύρια είναι μόνο τα χρήματα που μπορούν να κερδιθούν από μια διαφορετική σχέση 4-5 τραπεζών με όσα πρέπει να εισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Ότι πρέπει. Μισό λεπτό. Υπολογίσει αυτό. Δεν το έχω υπολογίσει εγώ, ο Βαρθολομαίος το έχει υπολογίσει. Διότι και στο ασφαλιστικό σύστημα που λέτε, και το οποίο πράγματι σε ορισμένες πτυχές του αντιμετωπίζει προβλήματα, ήσασταν αντίθετοι, κύριε Καστανίδη, απέναντι στην ασφαλιστική.